Μαζονάκης κλαίει. Βέβαια, πώς. Πάμε εδώ, εδώ λυγίζει. Πάμε να τον δούμε τον Γιώργαρο. Πάμε να τον δούμε τι λέει. Που λέει για την οικογένειά του για και δούμε. Κλαίει. Να δούμε αν έκλαψε και ο Α για την τηλεθέαση. Α, θα το δούμε μετά αυτό. Έκλαψε ο Α ή όχι, για να δούμε. Πάντως ένας κλαίει. Σίγουρο, αυτό είναι σίγουρο. Να το δούμε, παρακαλώ. Συγχωρέστε με έτσι λίγο. Όχι, δεν το... όταν βλέπω τον εαυτό, μεγαλώνω, βλέπω τον εαυτό μου ή τις γονείς μου. Είμαι πια λίγο περισσότερο συγκίνητος, που δεν ξέρω, γιατί σκέφτομαι και ότι έχω περάσει και πώς μέσα από όλα αυτά τα χρόνια κράτησα το όνομά μου μόνος μου, ξέρεις. Και είναι συγκινητικό. Τέλος πάντων, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ από όσους ανθρώπους που με φέρανε στη γη, δηλαδή. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους τους δικούς μου και στο Θεό φυσικά που με κρατάει έτσι. Είστε πολύ δεμένη οικογένεια, έτσι. Ναι. Είστε από τις οικογένειες, γιατί ξέρω και τις σχέσεις που έχεις με τις αδερφές σου, από τις οικογένειες που παρά το γεγονός ότι κάνεις μια δουλειά εσύ που είναι ιδιαίτερη δουλειά, είστε βράχος. Ναι, είμαστε που είναι ένα πράγμα πάρα πολύ δύσκολο. Με την έννοια του τύπου ότι και στις οικογένειες που είναι δεμένες υπάρχουν επίσης προβλήματα, γιατί ο ένας μπαίνει στη ζωή του άλλου. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να σκέφτεσαι καθαρά για τις αδερφές σου, για τους αδερφούς σου, για τις γονείς σου. Αλλά είμαστε μια οικογένεια που ποτέ δεν πέρασε από το μυαλό μας σε κανέναν το γεγονός να είναι εις βάρος των άλλων ή να κάνει κακό ένας τον άλλον. Είναι εδώ πέρα η συγκίνηση του Μαζονάκη. Σπάνια μιλάει να πούμε. Σπάνια δίνει συνεντεύξεις. Το θέμα εδώ πέρα είναι ότι στους Ρόιτερ που μίλησε και που μίλησε... Ναι, μίλησε, δεν μίλησε, το ίδιο ήταν. Τι τάπη, δεν καθόταν στο σπίτι του καλύτερα. Πόσο έκανε. 9% στο 9%. Δυναμικό. 9% στο δυναμικό κοινό. Μούγκας, διστρούγκα, καλύτερα αυτά τα πράγματα. Το είδε ο Αντώνης Στρόιτερ, το είδε ο Μαζονάκης, αυτή. Το είδανε τα σόγια, το είδανε και μεγάλο σόι ο Μαζονάκης, το είδανε και η μουσική του και τα σόγια το μουσικό. Κύκλος. Πάμε στο Στρόιτερ οικογένεια και το είδε, η τεχνική. Το είδανε κάποιοι. Εντάξει, ένα 9% το έκανε. πώς, αυτό το έκανε, τι να λέμε. Και ξέρεις τι γίνεται αυτό. Δημιουργεί και στεναχώρια στους καλλιτέχνες. Και να πούμε, δεν φταίει ο Μαζονάκης γι' αυτό. Όχι, δεν είναι. Γιώργα, ρε, μην στεναχωριάσαι, δεν φταίει εσύ. Αυτά τα νούμερα κάνει η εκπομπή συνήθως του. Πού πήγες και εσύ, δεν ήξερες, δεν ρώταγες. Άμα δεν πήγαινε απέναντι στον Αρναούτογλου γι' αυτό. Πήγαινε στο Γρηγόρη, ο Γρηγόρης πώς έκανε. 22,6%. Πήγαινε, θα είχε δει το 30% θα, και ο Μαζονάκης, 30% θα έκανε. Εσύ μου θέλεις ο Ρόιτερ. Φάτα τώρα και βράστα. Δεν ήξερες, ρώταγες. Πού πας, καημένε, Γιώργα, ρε, στον Αντώνη Ρόιτερ. Δεν το βλέπετε η ίδια του οικογένεια. Εντάξει, η ίδια τώρα, οικογένεια μπορεί. Σας ήταν λίγο περισσότεροι. Δεν πήγε στον Γρηγόρη και ο Γρηγόρης τον ήθελε να πούμε. Το Μαζονάκη. Αλλά οι εταιρείες δεν τον θέλανε να τον πάνε εκεί. Λείπει, πάνε τώρα, λείπει πολύ μπασκλασαρία. Είδαμε και που πήγε εκεί. Τι έγινε. Ποιος συστήθηκε, κανένας.